εκεί πια και ξανά ο φακός του Καλλινολίου βρίσκεται στο δημοτικό μας κλειστό γυμναστήριο. Κύριε Διακομιχάλη, τι παιχνίδι έχουμε τώρα? Έρθε η Ακαδημία με τον Δέσπερο Κου. Υπάρχει μια σαφή υπεροχή της Ακαδημίας. Σε ποια κατηγορία? Παπέδες. Υπάρχει μια σαφή. Και κυρία Κούρου, αυτή η φορά τη βλέπω να είναι πάρα πολύ προσιλωμένη. Κυρία Κούρου, πώς πάμε? Πολύ ωραία. Πάρα πολύ. Μιλάμε για γραμματεία που φυσάει. Καλαϊτζίδη, πώς πάμε? Καλά, πολύ καλά. Καλή κατηγορία. Βλέπω εφησυχασμό στον πάγκο. Όχι, κανένας, ποτέ. Μα δεν βλέπω το κότσο. Ποτέ. Να, το ρίξω, πάμε καλά. Νικόλας Τσαγκάρης έπαιξε στο παιχνίδι με τους μικρούς. Συμμετέχει τώρα στην κατηγορία των Παπέδων, σκοράρει. Και τα λεντάκι τελικά. Έλα Νικολάκη, αλλαγή, Νικολάκη, τι έγινε, αλλαγή? Ναι, αλλαγή. Έπαιξε στη Βρεσία Θεόφοβε στο προηγούμενο παιχνίδι. Και τώρα παίζει με αυτό, απλά χρειαστικά. Τώρα είσαι χαλαρός, έτσι. Μπράβο, μπράβο. Σαμίδη εκπροσωπείτε? Βέβαια. Από το Σταύρο? Σε κάθε παιχνίδι είμαστε εδώ. Σουτάρει και τρίποτα τώρα, έτσι. Η μαμά τι κάνει? Γελάνε, γελάνε, Ερήνη μου. Ήρθαμε να απολαύσουμε το γιο. Πολύ ωραίος είναι. Μπράβο, Σταύρο! Μπράβο! Πάλι ο Σταύρος! Ελένη, συγχαρητήρια για το μικρό σου, Ελένη. Έπαιζε στο προηγούμενο παιχνίδι και τώρα το βλέπω πάλι και είναι αστεράκι. Είναι μικρούλης. Από πού πήρε τώρα, από σένα? Πήρε από τον πατέρα του? Παπά, από τον παπά. Όχι, από σένα λες. Για την Ακαδημία, 38 για τον Έσπερο, την ομάδα της ΚΟ. Σε ένα παιχνίδι πολύ πολύ όμορφο, ωραίο κλίμα. Μπράβο. Μπρο, δεν μου λες, τι θέση παίζεις? Πέντε. Και μου σουτάρεις και τρίποτα? Τι να κάνουμε, έτσι είναι. Είχε δυσκολίες στο παιχνίδι? Είχε δυσκολίες στο παιχνίδι? Ήταν ένα δύσκολο παιχνίδι, αλλά καταφέραμε να κερδίσουμε, επειδή νομίζω είμαστε λίγο καλύτερος. Συγχαρητήρια! Αυτή η εβδομάδα παίζουν οι παιδες μας, συγχαρητήρια σε όλους. Μπράβο! Και οι μικροί πήγατε πάρα πολύ καλά. Μπράβο σας, παιδιά. Πάμε δυνατά. 1, 2, 3. Καλή γνώση!